bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Πες μου πόσο καιρό είχες να ακούσεις αυτό το welcome to my channel again. Χαμός. Έχω να σας πω και επίσημα καλό μήνα αφού μπήκε ο Σεπτέμβρης. Τώρα καλό χειμώνα και happy September και αυτά. Λίγο σε συγχύζουν, οπότε θα τα αφήσω λίγο στην άκρη. Ούτε το 32 Αυγούστου σας αρέσει να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν πειράζει όμως. Σας εύχομαι καλό μήνα. Σας εύχομαι έναν υπέροχο καλό μήνα. Καλή προσαρμογή. Ξέρω ότι ο Σεπτέμβριος είναι ένας δύσκολος μήνας μετά από τις διακοπές. Είναι αυτό που λέμε ότι ανοίγει το διακοπτάκι και με αγχώνουν τα πράγματα. Καλές οι διακοπές, αλλά έχω βρει ένα σπίτι χάλια. Από πού να αρχίσω? Όμως εγώ είμαι εδώ, όπως βλέπεις και στον τίτλο, να σου πω και να μοιραστώ μαζί σου πώς οργανώνομαι εγώ μετά τις διακοπές. Δεν θέλω άγχος. Κάνε τα βασικά τα πράγματα. Βάλε στόχους, πάρε και ένα τετραδιάκι στην τελική. Κάνε ένα πλάνι και θα έρθουν όλα σιγά σιγά χωρίς άγχος. Δεν θέλω άγχος. Λοιπόν, αν ενδιαφέρεσαι να δεις πώς οργανώνομαι, μείνε στο βίντεο, κάνε like, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και πάμε να ξεκινήσουμε. Σε καλωσορίζω λοιπόν στο αθηναϊκό background, όπως βλέπεις, γιατί όπως κατάλαβες γύρισα από την Καβάλα. 1,5 μήνα διακοπές, φιλενάδα, ήτανε σουξεδάρα φέτος, μπορώ να σου πω. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κάνω αυτό το βίντεο, γιατί πιστεύω ότι δεν έχω ξανακάνει κάτι παρόμοιο στο κανάλι μου. Οπότε το πρώτο πράγμα είναι ότι έχω βάλει στόχο να ξυπνάω νωρίς. Γιατί όσο πιο νωρίς ξυπνάς, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ όμορφα. Αν ξυπνάς αργά, όλα σου πάνε αργά και έγινε κάπως τώρα. Δεν προλαβαίνω, έχω τόσες δουλειές, με έχει πάει πίσω και γενικά δεν είναι και ότι καλύτερο. Το δεύτερο πράγμα που κάνω είναι να αφήσω πέρα ως πέρα, όσο πάει πιο μακριά, το κινητό μου. Όταν εγώ σηκωνόμουν παλιά, άνοιγα κατευθείαν τα social. Αυτό είχε σαν συνέπεια, πέρα ότι ξύπναγα και πάρα πολύ αργά, είχε σαν συνέπεια ότι κόλλαγα τουλάχιστον 2 ώρες σε διάφορες πλατφόρμες, όπως είναι το Instagram, όπως είναι το YouTube, όπως είναι το Facebook, και ξαφνικά έβλεπα το ρολό και λέω: Χριστέ μου, έκατσα 2 ώρες. Δηλαδή, είναι καλό αυτό? Όχι, δεν είναι καθόλου καλό. Οπότε ανοίγω μόνο το κινητό μου να απαντήσω στο Μάριο, να δω κιόλας αν έφτασε καλά στη δουλειά του ο άνθρωπος, να απαντήσω και επίσης να στείλω μία καλημέρα στα κορίτσια μου, τα όμορφα στην Καβάλα. Αυτό, παιδιά, τίποτα. Το κινητό τώρα είναι και 9,5 ώρα, μακριά, μακριά, δεν θέλω καθόλου τίποτα. Οπότε κατευθείαν θα σηκωθώ, θα στρώσω το κρεβατάκι μου και θα αλλάξω ρούχα. Δεν θέλω να φοράω πιτζάμες. Το λένε και πάρα πολύ αυτό, ότι καλό δεν κάνει στην ψυχολογία. Θα βάλω κάτι σπιτιθύσιο να πούμε και πάμε να δούμε τι άλλο μετά. Και μετά το στρώσιμο του κρεβατιού με βλέπετε εδώ πέρα στο μπάνιο, γιατί πρέπει να συνεχίσω τη μέρα μου πάρα πολύ δημιουργικά, χωρίς άγχη. Ξέρω ότι υπάρχουν τόσες δουλειές από πίσω, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Το άγχος το αφήνω σε άλλη παραλία, τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία που λέμε, κουκλίτσες μου. Οπότε ήρθα εδώ πέρα στο μπάνιο και πρέπει να καθαρίσω το πρόσωπό μου. Πρέπει να συνεχίσω τη μέρα μου με μια καθαρή επιδερμίδα και παράλληλα ενδεδομένη. Οπότε θα καθαρίσω το προσωπάκι μου με αυτό εδώ πέρα το καθαριστικό από Garnier. Έχει αλόι βέρα μέσα, υαλουρονικό και μυρίζει τέλεια. Είναι ένα δροσερό τζελάτο καθαριστικό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το επόμενο βήμα είναι η λοσιόν. Thank you.
Θα συνεχίσω με κρέμα ματιών, πάρα πάρα πολύ λίγη ποσότητα. Και τελευταίο βήμα είναι η ενυδατική μου. Εντάξει, φανταστικά. Αχ, παιδιά, μου κάνει ένα δερματάκι τέλειο. Και αφού έχω τελειώσει με τον καθαρισμό μου και την παράλληλη ενυδάτωσή μου και είμαι έτοιμη να δράξω τη μέρα, είμαι εδώ πέρα στην κουζίνα και έχω να σου πω ότι τα έχω όλα πεντακάθαρα από βραδείς, δηλαδή έχω στο νου μου, έχω έρθει από διακοπές, το σπίτι θέλει upgrade, update, όλα. Οπότε, γιατί να το επιβαρύνω? Οπότε μπήκα στη λειτουργία να κάνω κάποια πράγματα από βραδείς. Αυτό έχει να κάνει με το μαγείρεμα, έχω ήδη μαγειρέψει και βλέπεις και μακαρόνια ολικής, γιατί είπα λίγο να επαναλειτουργήσω λίγο τον εαυτό μου, να τον φέρω λίγο προς τα μέσα και όχι προς τα έξω. Είπα να αγαπήσω λίγο τον εαυτό μου. Καλά φάγαμε, το έχω πει πάρα πολλές φορές, το ξέρω, αλλά δεν πειράζει, όταν προσπαθώ και η προσπάθεια μετράει. Γι' αυτό λοιπόν βλέπεις τα μακαρόνια ολικής. Θέλω να τρώω πολύ καλές πηγές πρωτεΐνης και πολύ καλές πηγές υδατάνθρακα. Τα έχω ψάξει εγώ, τι νομίζεις? Λοιπόν, οπότε έχω μαγειρέψει πουλές από βραδείς για να μην έχω αυτό το άγχος και με πάει και πίσω, για να έχω ένα μεγάλο χρόνο μπροστά μου. Λοιπόν, έχω πλύνει εδώ πέρα τα πιάτα, όπως βλέπεις, όλα από βραδείς, δεν έχει αφήσει τίποτα το μαράκι. Και πώς θα συνεχίσω εγώ τώρα να χαράζω τη μέρα μου δημιουργικά και να πάρω ενέργεια? Πώς, φιλενάδα? Με το να πιω μία φραπεδούμπα και να φτιάξω ένα καλό πρωινό. Όμως, πριν να κάνω την καφεδούμπα μου, χρειάζομαι να ενυδατώσω το μέσα μου. Θα πιω ένα ποτήρι νερό. Δεν έχω φάει ακόμα τίποτα, δεν έχω γευτεί τίποτα, δεν έχω πιει ακόμα καφέ, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Το πρώτο όμως πράγμα που θα κάνω είναι να πιω ένα παγωμένο νεράκι. Εννοείται ότι μόλις τελειώσαμε τον καφέ μας, εννοείται ότι στη συνέχεια έχει το πρωινούλι μας. Θα φτιάξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θρεπτικό πρωινό και όπως βλέπετε έχω παρέα και την Princess, γιατί μόλις άνοιξα τα κασεράκια και τις καλοπούλες, σου λέει, με θα με δώσεις? Όχι, δε, δε. Τι θες μωράκι μου, τι θέλεις καρδούλα μου εσύ, μου έχει πίτσι πίτσι ψυχή μου εσύ, ψυχίτσα μου εσύ. Οπότε, όπως σας έλεγα, θέλω να πάρω ενέργεια και θα την πάρω την ενέργεια με πολύ καλή πηγή υδατάνθρακα αλλά και πρωτεΐνη. Θα μου πείτε, προσέχεις το σώμα σου και έβαλες ζάχαρη, θέλω να σε προλάβω. Παλιά έβαζα στέβια, παιδιά δεν μου βγήκε σε καλό, είχα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ιδίως στην καβάλα, οπότε καλύτερα λέω, ας περιορίσω λίγο τα γλυκά και καλύτερα ας πιω και λίγο ζάχαρη, ας φάω και λίγο ζάχαρη, δηλαδή δεν τρέχει και ο κόσμος σε λογική ποσότητα. Εξάλλου μια μισή κουταλιά βάζω, δεν βάζω και πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά θα συνεχίσω εγώ με μια πάρα πάρα πολύ καλή πηγή υδατάνθρακα, γι' αυτό και διαλέγω ολικής ψωμάκι ολικής. Πάμε να κάνουμε το πρωινό μου. Τι θα κάνω ουσιαστικά? Θα βάλω τη φετούλα μου χωρίς λάδι στο τηγανάκι που κάνουμε τα αυγά, θα την φρυγανίσω ουσιαστικά και από πάνω θα βάλω μία φέτα κασέρι και θα λιώσει αυτό, θα δεις ρε παιδί μου, θα λιώσει, θα το αποσύρω από τη φωτιά, θα το βάλω στο πιατάκι και μετά θα κάνω scrambled egg. Μπορείτε να βάλετε δύο αυγά. Εγώ βασικά δεν θέλω τώρα πολύ πολύ, οπότε θα βάλω ένα αυγό. Πάμε να κάνουμε το πρωινό. La 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 la
Οπότε, φιλενάδα μου, είμαι έτοιμη να γευτώ το πρωινό μου, το θρεπτικό. Μυρίζει τέλεια, το έχω ξαναφάει και στην Καβάλα, το δοκίμασα πρώτη φορά. Είναι τέλειο και υγιεινό και θρεπτικό και σε γεμίζει και ενέργεια. Και φυσικά, καφεδούμπα, φραπεδιά για να ξυπνήσει το είναι μου. Καλή μου όρεξη. Και βλέπετε, λοιπόν, η ώρα είναι 10:30. Εγώ ακόμα δεν έχω πιάσει κινητό. Ξύπνησα 8:30, 2 ολόκληρες ώρες να κάνω πράγματα τα οποία θέλω. Να καθαρίσω το πρόσωπό μου, να το ενυδατώσω, να πιω το νεράκι μου. Γενικά, όπως βλέπεις, είμαι σε μία φάση ζεν. Είμαι σε μία φάση φέτα. Εδώ μεταξύ έχει πάρα πολύ ζέστη. Τελειώνω η άτιμη. Έχουν περάσει 2 ώρες και δεν αγχώνομαι. Έχω κάνει πράγματα τα οποία εμένα με ευχαριστούν. Χωρίς άγχος. Έλα να τρώμε γρήγορα. Έλα να κάνουμε γρήγορα τον καθαρισμό. Όχι, αυτό είναι άγχος. Δεν καταλαβαίνουμε κάτι με αυτό. Μας βγαίνει, ρε παιδί μου, πολύ αρνητική αύρα, αρνητικά vibe. Εμείς δεν θέλουμε έτσι. Είμαστε που είμαστε ψυχολογικά και γιατί γυρίσαμε στην Αθήνα και γιατί το ένα και τι με περιμένει. Εμείς τώρα αυτό δεν τον θέλουμε, θέλουμε να το αποβάλουμε. Οπότε καλό θα είναι λίγο να απολαμβάνουμε και να δίνουμε ωραίες στιγμές και όμορφες στιγμές στον εαυτό μας. Οπότε φιλενάδα, εγώ τώρα θα φάω, θα πιω και τη φραπεδιά μου και έλα μετά να δεις τι και πώς θα οργανώσω το μετέπειτα. Και αφού τέλειωσα την τέλεια την πρωινάρα, είμαι εδώ πέρα στο γραφείο μου να σου πω ότι πρέπει να κάνω plank. Και τι εννοώ plank? Όπως καταλαβαίνεις, το plank είναι οργάνωση, σχέδιο και αυτά. Πώς θα οργανώσω λοιπόν τις δουλειές στους σπιτιούς που τις βλέπω και με ανάβουν τα λαμπάκια? Όμως βασικά δεν χρειάζεται να ανάβουν τα λαμπάκια. Είπαμε, θα ηρεμήσουμε και θα τα κάνουμε όλα σιγά σιγά. Αρκεί να έχεις πλάνο. Οπότε εγώ έχω πάρει την ατζέντα μου, την οποία την πήρα πάρα πολύ φτηνά από το Σκλαβενίτη, και εσύ μπορείς να προμηθευτείς ατζέντα, θέλεις τετραδιάκι, θέλεις όχι πολλές φαρφάλες, απλά να γράφεις τις σημειώσεις σου, να γράφεις τα σχέδιά σου και να οργανώνεις ουσιαστικά το μυαλό σου. Πίστεψέ με, οι περισσότερες σελίδες αν ανοίξεις είναι τα ίδια και τα ίδια, αλλά ξέρεις κάτι, εμένα με βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Ξέρω ότι θα σκουπίσω, θα σφουγγαρίσω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, είναι αυτές οι αποχρεώσεις μου και πρέπει να τις κάνω. Και πίστεψέ με, όταν τελειώνει και είμαι στο σημείο που κάνω τσακ, τι χαρά είναι αυτή, έχω τελειώσει. Νιώθω πάρα πολύ καλά που εκπλήρωσα την αποστολή μου, γιατί το βλέπω ως αποστολή. Οπότε, όταν τα έχω γραμμένα, εγώ τα βλέπω και λέω, όχι, θα πρέπει να το κάνεις, δεν θα πρέπει να το αμελήσεις. Ξέρεις πως μου βοηθάει αυτό το πράγμα? Πάρα πολύ. Οπότε, φιλενάδα, οργανώσου. Δεν θέλει πάρα πολύ άγχος. Εγώ, όπως καταλαβαίνεις, ήρθα το Σάββατο από την Καβάλα. Το σπίτι μου ήταν πάρα πολύ χάλια. Έχουμε Πέμπτη σήμερα και σιγά σιγά τα πράγματα πηγαίνουν τέλεια. Θέλει πολλή δουλειά ακόμα, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Απόλαυσα εγώ το πρωινό μου, πίνω την καφεδούμπα μου, είμαι χαλαρή, έχω μισές ώρες μπροστά μου. Οπότε αυτό θέλω να σας πω, μην αγχώνεστε, όλα σιγά σιγά θα γίνουνε. Εν τω μεταξύ ακόμα τα παιδιά μου κοιμούνται, ωραία, και να ξυπνήσουνε. Και τι έγινε? Εγώ έχω απολαύσει ήδη αυτά τα πράγματα που θέλω να κάνω για τον εαυτό μου. Οπότε για να ξυπνήσουνε δεν με ενδιαφέρει, θα βάλω τη σκούπα μου, θα πλύνω τα τζάμια, θα κάνω τα μπάνια και όσο πάει, δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα μαζί. Δεν βγαίνει πουθενά όλο αυτό το πράγμα. Αγχώνεσαι και χαλιέσαι εσύ. Τώρα βέβαια σου μιλάω εκ του ασφαλούς, επειδή δεν εργάζομαι κάπου έξω, αλλά πίστεψέ με, και ρεπό να είχα, πάλι τα ίδια θα έκανα. Βέβαια δεν έχουν αρχίσει ακόμα τα σχολεία. Και δεν ξυπνάς 8:30, ξυπνάς 7:30 και κάπως έτσι κυλάει τέλεια η μέρα σου. Θα κάτσω τώρα να γράψω και τη λίστα, γιατί το βράδυ θα πάω σούπερ μάρκετ, το απόγευμα βασικά, 8 το βράδυ, χαλαρά παιδιά. Και τώρα που θα κλείσω εδώ πέρα την κάμερα, γιατί όπως καταλαβαίνεις ήρθε η ώρα να κλείσουμε αυτό το βίντεο, θα πάω να κάνω τα μπάνια μου, γιατί σήμερα φιλενάδα γράφω να κάνεις τα μπάνια, να κάνεις το βίντεο, τελείωσα, τσικ κατευθείαν, να πας να πάρεις το πιστοποιητικό για το εμβόλιο και γενικά ό,τι κάνω. Σήμερα παίζει πολύ εξωτερική δουλειά που βλέπω σήμερα Πέμπτη, αλλά δεν πειράζει. Τα έχω όλα εδώ πέρα ήδη γράψει και είμαι έτοιμη να απολαύσω τη μέρα μου. Αυτό ήταν το βίντεο, φιλενάδα. Ελπίζω να σε βοήθησα. Εμένα ο στόχος μου είναι να σου βγάλω το άγχος. Δεν χρειάζονται πολλά, γιατί πολλά κορίτσια μου λένε πω και τα βλέπω και γίνεται χαμός. Όχι, φιλενάδα. Δώσε πράγματα στον εαυτό σου να χαρεί και ο ίδιος, να απολαύσει και σιγά σιγά όλα γίνονται. Οπότε, αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, μην
ξεχνάς να κάνεις like, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείς στα social media. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά!